Καλησπέρα καταρχάς. Ναι. Ακριβώς μεταξύ Μισουρίου και Αυδήμου Παραμάλι εκεί, είναι στη μεριά δική μας ή στο δρόμο το διαχωριστικό. Και βλέπω και αυτές τις φωτογραφίες τώρα και πραγματικά φαίνεται να είναι τεράστια η φωτιά. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε. Όχι, ήμουν εκεί, μόλις επέστρεψα από εκεί, ήμουν εκεί από τους πρώτους που ήμουν εκεί. Ναι. Είναι που έλεγχον τα δύο πυροσβεστικά της κοινότητας πήγαν πρώτα εκεί. Είστε πυροσβεστικό δικό μας της Δημοκρατίας. Τώρα καταφθάνει πυροσβεστικά το Βρετανικό βάσεο. Είναι προς έλεγχο η πυρκαγιά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο άνεμος αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις, πάει δεξιά-αριστερά, νότια-βόρεια και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν αρκετά πυροσβεστικά, επιληφθήκαμε του θέματος νωρίς και είναι πιστεύω σε μια-δυο ώρες, αν δεν προκύψει κάτι άλλο. Πετάνε και πτυτικά μέσα ή μόνο πυροσβεστικά οχήματα? Μέχρι στιγμής που ήμουν εκεί πριν 15 λεπτά μόνο πυροσβεστικά οχήματα. Αλλά χρειαστεί και θα προχωρήσουμε και σε αυτό. Δηλαδή αυτός ο δρόμος που βλέπω στη φωτογραφία είναι, δηλαδή είναι ο κεντρικός δρόμος, ο παλιός προς το Μισούρι. Ο παλιός, μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο, ο παλιός. Και ξεκίνησε από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά. Κάποιος είναι κακόβουλη ζημιά, όπως φαίνεται, διότι δεν μπορούσε εκεί να πάρει φωτιά. Υπήρχαν και βουναλάκια χώματα, κάποιος σταμάτησε, κάποιος το έβαλε. Κάτι συμβαίνει, είναι αυτοί οι άνθρωποι χωρίς ψυχή και σκέψη που κάνουν αυτά τα πράγματα. Όπως το είπατε, και πήγε και από την άλλη πλευρά. Ναι, επειδή ήταν τόσο ο αέρας τόσο δυνατός, ήταν τα δέντρα εκεί, τα πήρε και πέταξε, πέρασε από τη δεξιά μεριά. Ξεκίνησε αριστερά και πήγε δεξιά. Ναι, εδώ βλέπουμε στον δρόμο τι γίνεται, μάλιστα. Θα πάμε και στην πυροσβεστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυρούδη. Καλό απόγευμα. Επίσης, κύριε, και τι εδώ, τι γίνεται? Είναι καταρχήν, εδώ, κύριε, κύριε. Είναι στο δρόμο προς Μισούρι, σωστά? Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Μαυρούδης που μίλησε προηγουμένως, από πού είναι? Είναι ο κοινοτάρχης Μισουρίου. Α, εντάξει. Ναι. Εντάξει, τον έλεγχο, κύριε Κυριακού, θα το δώσει η πυροσβεστική και μόνο. Εντάξει, δεν θέλει να γίνει εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Είμαι σίγουρος ο κύριος Μαυρούδης. Ναι, αυτόν τον ρόλο τον έχετε εσείς. Το λέω αυτό, κύριε Κυριακού, γιατί... Εντάξει, ο άνθρωπος μας έδωσε τη δική του εκτίμηση τώρα. Μην τον καταδικάσετε. Ναι, ελάτε, παρακαλώ. Όχι, δεν καταδικάζω προς Θεού, απλά... Παρακαλώ. Είδε την εικόνα και αυτή είναι, έζησε ο άνθρωπος. Επειδή είδαν πολλά τα μάτια μας και επειδή ενώ βλέπεις μια πυρκαγιά να είναι σε ύφεση, σου γίνεται μια τεράστια πυρκαγιά. Γι' αυτό έκανα αυτό το έτσι. Εδώ βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές από το Kidas Weather, πραγματικά είναι τεράστιες οι φλόγες. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε. Κοιτάξτε, να σας πω, έχω μιλήσει πριν από λίγο και με τον αξιωματικό που είναι εκεί για να έχουμε έτσι μια σωστή πληροφόρηση. Γι' αυτό είπα να ενημερωθούμε λίγο καλύτερα και μετά να βγούμε στον αέρα. Να πω, κύριε Κυριακού, ότι είναι χαμηλή αγριαπλαστησή, αλλά το πρόβλημα εκεί είναι ότι πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Έχουν ανταποκριθεί τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία έχω αναφέρει ήδη και έχουμε ανακοινώσει. Ενισχύονται οι πηγές δυνάμεις και έχουμε στη γραμμή 4 εναέρια μέσα αεροσκάφη για να κάνουν τις πρώτες ρήψεις. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες τα εναέρια μέσα να βρεθούν στην περιοχή. Ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Ναι. Εδώ και αρκετή ώρα έχουμε ενεργοποιήσει τα εναέρια μέσα και φαντάζομαι μπορεί να είναι και ήδη εκεί, κύριε Κυριακού. Μα είναι μία πυρκαγιά, δεν είναι δύο? Είναι μία πυρκαγιά. Ναι. Στη Σωτήρα που έχουμε ανακοινώσει έγινε έρευνα. Πιθανότατα αξιολογώ, κύριε Κυριακού, μπορεί να είναι ήδη πυρκαγιά, αλλά από την οπτική γωνία που ενημερωθήκαμε, ο άνθρωπος ο οποίος μας ενημέρωσε πιθανότατα να θεώρησε ότι ήταν διαφορετική η πυρκαγιά. Πάση περιπτώσει, έχουμε δυνάμεις και στη Σωτήρα για έλεγχο της περιοχής και ενισχύονται και οι δυνάμεις εκεί στην Αυδήμα. Μάλιστα.